Super League 2, το επόμενο βήμα μας στην εκπομπή για να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής με την νίκη του Πάση Γιάννη από τον διαιτητή εύκολη νίκη. Μάλιστα, όπως και ο Απόλλων Σμύρνης, Χανιά Κέρκυρα 4-0, Απόλλων Σμύρνης Πλατανιάς 4-0, Απόλλων Λάρισας Λεβαδιακός 1-1, Απόλλων Πόντου, Πάση Γιάννη 1-6, τελειώσαμε. Τον Απόλλων Πόντου, τώρα τα πράγματα θα δούμε πώς θα πάνε. Ναι. Και Καρεσκιά Εξάρτα, σημαντική νίκη απέναντι στον Εργοτέλη 3-0. Παναχαϊκή Δόξα Δράμας αύριο για το κλείσιμο της 16ης αγωνιστικής. Στη βαθμολογία Πάση Γιάννη 37, Απόλλων 33. Παίζουν μαζί οι δύο ομάδες στην επόμενη αγωνιστική. Χανιά Καραϊσκάκης Λεβαδιακός στους 28, Απόλλων Άρης 27. Πιο κάτω ο Εργοτέλης 25, Παναχαϊκή με μάτς λιγότερο 22, Πλατανιάς 20, Δόξα Δράμας επίσης με μάτς λιγότερο 17, στους μείον 3, Απόλλων Πόντου και Κέρκυρα. Βλέπουμε και την επόμενη αγωνιστική, Εργοτέλης Απόλλων Λάρισας, το ντέρμπι, ίσως και το ντέρμπι της χρονιάς, Πας Γιάννα Απόλλων Σμύρνης, απευθείας από την Earth Sports και την Earth 3 τα δύο πρώτα παιχνίδια, Παρασκευή και Κυριακή. Κέρκυρα Απόλλων Πόντου, Δόξα Δράμας Πλατανιάς, Χανιά Καραϊσκάκης Εξάρτας και Λεβαδιακός Παναχαϊκή τη Δευτέρα, απευθείας από την Earth Sports. Θα δούμε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις, στα στιγμιότυπα και στο βίντεο που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Ο Πας Γιάννινα φιλοδόρησε με 6 γκολ τον Απόλλωνα Πόντου και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της Super League 2. Στην Τρίγλια οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 27 με το εντυπωσιακό σούτ του Τουρσίδη και να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 1-0. Οι Γιαννιώτες πάτησαν γκάζι στο δεύτερο μέρος, σκορπίζοντας με 6 τέρματα τον αντίπαλό τους. Η καταιγίδα των γκολ ξεκίνησε από τον Μπαπτίστ Λεό που ισοφάρισε στο 53. Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε εκ νέου στο αμέσως επόμενο λεπτό, βάζοντας μπροστά την υπηρώτικη ομάδα. Στο 63 της Κιτάλη πήρε ο Κρίσμαν για το 1-3. 7 λεπτά αργότερα ήρθε η σειρά του Ελευθεριάδη που πέτυχε το 1-4. Ο επίλογος ήταν υπόθεση του Σάντι Κρίσμαν με τον 30χρονο Κροάτη να σκοράρει ακόμη 2 φορές στο 84 για το 1-5 και στο 90 για το τελικό 1-6 σφραγίζοντας την 11η φετινή νίκη της ομάδας του Αργύρη Γιαννίκη. Η ΑΕΚ Καραϊσκάκης διατηρήθηκε σε απόσταση βολής από τη δεύτερη θέση μετά τη νίκη της με 3-0 επί του Εργοτέλη στην Άρτα. Χιάνο στο πρώτο δοκάρι, καλή εκτέλεση, γκολ, δεν υπάρχει offside. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με τη δεύτερη κεφαλιά. Ο Κιβελίδης εποφελήθηκε. Κοντρόλ από τον Ροβίθηκε, πολύ ωραία πάσα ο Μεντχάτ, χωρίς να είναι offside. Ο Αιγύπτιος μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα στο δοκάρι, τρομερή ευκαιρία. Ο Ραμέζ Μεντχάτ. Καραμπόλες που ευνοούν και φέρνουν απέναντι στο 2-0 τον Ψιάνο. Η ομάδα της Άρτας θα αξιοποιήσει τη μεγάλη ευκαιρία της. Ψιάνος άλλο ένα στημένο. Αλλά μένει ζωντανή για τον Καραϊσκάκη. Καλή ευκαιρία. Τρίτο σουτ. Ευκαιρία το 3-0 στην άδεια εστία. Ο Καπίας ουσιαστικά τελειώνει το μάτς. Στο κυνήγι της δεύτερης θέσης και τα Χανιά που ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο της Κέρκυρας και έπιασαν την τρίτη θέση της βαθμολογίας μετά το 4-0 στα Περιβόλια. Περνάει η παλιά. Ωραία για τον Κουσκουνά. Κουσκουνά θα βγει μόνο απέναντι στου αφέντε. Κουσκουνά τον αποφεύγει. Κρατάει την μπάλα. Είναι στη γραμμή. Κουσκουνά κάνει το γύρισμα. Έχουμε χέρι. Και έχουμε και τον γκολ όμω. Δημητριάδη. Αλλάζει μπάλα με τον Βρετό. Η μπάλα περνάει και που είναι ο Γιάκο. Κάνει ένα γύρισμα. Πάνω 2-0. Κερδίζουν οι παίκτε των Χανίων. Βρετός κρατάει την μπάλα από την περιοχή. Το σούτ από τον Καργίτο, γκολ, φοβερό γκολ. Στο 45 με τη λήξη, 3-0. Τριανταφυλάκος παίρνει φόρα, εκτελεί κατευθείαν, γκολ, 4-0. Από έναν βαθμό πήραν στη Λάρισα Απόλλωνας και Λεβαδιακός μετά το τελικό 1-1, με τις δύο ομάδες να χάνουν αμφότερες έδαφος στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Οι διωτοί μπήκαν πιο δυνατά στο μάτς και έφτασαν στον γκολ με τον Μάντζιο στο 16. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την αποδοσή του στο δεύτερο μέρος, πίεσαν το Λεβαδιακό και τελικά κατάφεραν να ισοφαρίσουν το 75 με τον γκολ του Νούσιου. Στο 88 ο Μπαστιάνος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για το Λεβαδιακό, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα δεύτερη κίτρινη είδε και ο Ναζίν για τους γηπεδούχους.